Georgis Tsilouris is the son of Psarandonis, Antonis Tsilouris, and it's a big music family from the village of Anoia in Crete, where the protection of musicians is very high. And so it's really a big honor for this place to be able to present these very big musicians. Georgis came especially for us from Crete, and Nicholas, his son, came especially for us from Melbourne, Australia, to be with us here today. Ένα χρόνο θα ήθελα να μην παίζω καθόλου, μόνο σπίτι. Αλλά δεν έχω την πολυτέλεια αυτή. Πρέπει να γυρνάω συνέχεια να παίζω για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Once again accompanied by his son, the inimitable Psarandonis is touring Australia this month. And with his wild mane of grey hair, raspy voice and unique playing style, Psarandonis is a leading international exponent of Cretan folk music. His music comes from deep within his gut. Ποτέ δεν έχω παίξει με τον παππού μου. Θα είναι πρώτη φορά που θα παίξουμε όλοι μαζί στην Αυστραλία. Είναι μεγάλο θέμα για εμάς. Δεν το ξέρεις η Μαντινάδη, δεν θυμάται. Ναι, έτσι γράψουμε. Θα πάμε. Ναι, δεν το παίζουμε τώρα. It's the most embarrassing thing in my whole life. Να λες καθόλου όταν κάνω λάθος. Τώρα δε, τα λάθη δεν περνάνε. Δεν είναι κανένα μαγαζάκι έτσι να πας να παίξεις λίγο. Είναι παγκόσμιο φεστιβάλ με 80.000 κόσμο κάθε χρόνο που φέρνει. Η Παναγία και ο Χριστός. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τα παιδιά μου να παίζουν τη μουσική μας. Μ' αρέσει που συνδέονται με τις ρίζες μας και μετά από εκεί και πέρα σε όπου ποιο σημείο του κόσμου και να είμαστε, θα είμαστε μαζί. Και θα έχουμε μια αιστεία την Κρήτη.